Επιστρέφουμε στη Βιωτία, κυρίες και κύριοι, και στον Γρηγόρη Ατρίδη. Βλέπαμε νωρίτερα εικόνες με τη φλεγόμενη ιστορική μονή του Οσίου Λουκά έξω από τη Λιβαδιά. Γρηγόρη. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη, είναι εθελοντής, είναι κάτοικος από το χωριό, από το Στήρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θέλετε να μας περιγράψετε λίγο. Η φωτιά πήρε το μεσημέρι περίπου τις 4 η ώρα και έπληξε τη μονή Οσίου Λουκά. Έχουν γίνει καταστροφές και τώρα έρχεται προς το Στήρι. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, είναι ανεξέλεκτη. Τι κάνατε, γιατί λίγο τον είδα, μας είπατε ότι αυτό το μέτωπο εμείς το σβήσαμε. Κάποια μέτωπα αγροτικά, σε ελαιώνες και σε τέτοια πράγματα. Όπου υπάρχει πουρνάρι δεν μπορούμε να σβήσουμε. Από αυτή την πλευρά βλέπουμε ότι κατευθύνεται προς το Στήρι, από πίσω. Για είναι του Ελικόνα, το βουνό του Ελικόνα. Από εκεί είναι προς το Στήρι, από αυτή την πλευρά. Χτες είχε φωτιά και από εκεί, τα έχει κάψει όλα. Ζητάμε εν αέρια μέσα να έρθουν να βοηθήσουν, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Η πυροσβεστική έχει βοηθήσει μέχρι στιγμή. Είναι πολλά πυροσβεστικά οχήματα, αλλά όχι εν αέρια μέσα. Θέλουμε εν αέρια μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν γίνεται κάτι. Επειδή είχαμε μια πληροφορία ότι υπάρχει ένας μοναχός που έχει μείνει μέσα στον Όσιο Λουκά, τι έχει γίνει μέσα. Όχι, έχει απεγκλωβιστεί. Είναι μια χαρά, πιστεύω. Ωραία. Και το μοναστήρι δεν έπαθε μεγάλες ζημιές. Έχει σταματήσει η φωτιά στο μοναστήρι. Έχει περάσει από εκεί, έχει κάνει τη ζημιά που έκανε και τώρα έρχεται προς το Στήρι. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποια βοήθεια από την κρατική μηχανή, γιατί κινδυνεύει και το χωριό. Είναι έχει κάνει μεγάλες καταστροφές. Δυστυχώς, να βοηθήσει η πολιτεία, γιατί δεν βοηθάει εκεί που πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση εδώ πέρα είναι αρκετά δύσκολη. Και πίσω μας και σε σημεία στα οποία σας δείχνει ο Βασίλης Βαφίδης, συνεχίζουν οι φωτιές να επεκτείνονται. Κατευθύνονται με την βοήθεια δυστυχώς των ανέμων προς το χωριό, προς το Στήρι. Δεν υπάρχουν, όπως σας είπε και ο κύριος Παναγιώτης, επαρκή μέσα από τον αέρα. Δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό την προσπάθεια που κάνουν και οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ πέρα. Και αναγκαστικά κάθε βήμα που κάνουμε πίσω προφανώς είναι και μια επιπλέον απειλή για το χωριό, το Στήρι, το οποίο είναι πίσω μας. Η προσπάθεια εδώ πέρα συνεχίζεται. Είναι καλό ότι αποσαφηνίστηκε και καταλάβαμε το τι ακριβώς έχει γίνει με το μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Έχει περάσει, όπως ακούσαμε, η φωτιά από εκεί. Έχει κάψει μέρος του μοναστηριού. Ευτυχώς πίστηκε ο μοναχός, ο οποίος δυσκολευόταν να αφήσει το μοναστήρι και την τελευταία στιγμή έχει αποχωρήσει και αυτός. Και να σας πω ότι αυτή η εικόνα που σας δίνουμε τώρα είναι το μέτωπο το οποίο κατευθύνεται στις χθεσινές και στις προχθεσινές φωτιές της Βιωτίας, στον Ταρσό. Οπότε αυτή η φωτιά, άμα συνεχίσει η φωτιά αυτή, θα βρει τα καμένα και ενδεχομένως να σβήσει τα καμένα. Ωστόσο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο συνεχίζει ανεξέλεγκτο και τουλάχιστον η αίσθηση που έχουμε εμείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα είναι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να το ελέγξουν και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η κλίση και με πολύ μεγάλη αγωνία έτσι, το κάλεσμα που υπάρχει από τους κατοίκους να έρθουν και εδώ πέρα εν αέρια μέσα. Μακάρι να συμβεί αυτό για να βοηθήσει την φωτιά εδώ και την πυρόσβεση.